is out there. Yet my life. Λέγομαι Αλέκος Λεβίδης, είμαι ζωγράφος. Νομίζω ότι από πάντα σχεδόν που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα σκοπό, ήξερα δηλαδή ότι η ζωγραφική θα είναι πάντα μαζί μου. Καταρχήν θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να ζωγραφίζει για διάφορους λόγους. Στο σπίτι που μέναμε τότε που δεν ήταν αυτό. Η μητέρα μου, η οποία ήταν έτσι πολύ προστατευτική, δεν πολύ τρελαινόταν να βγαίνω σε αλάνες κτλ. Κτλ. Και να παίζω και προτιμούσε να είμαι σπίτι. Οπότε εγώ τις ώρες αυτές που έπαιζα μόνος μου, ένα μεγάλο μέρος αυτού του παιχνιδιού ήταν το να ζωγραφίζω. Ζωγράφιζα πράγματα τα οποία ήταν μάλλον αφηγηματικά, σαν κόμιξ ας πούμε. Αυτή η απασχόληση με ρούφαγε, με ενθουσίαζε ας πούμε. Και πια μεγαλώνοντας άλλαξε βέβαια το περιεχόμενο και η μορφή της δουλειάς μου, αλλά μιλάω ακόμα όταν ήμουν στο σχολείο δηλαδή, αλλά είχα πάρει την εσωτερική απόφαση ότι αυτή θα είναι η δουλειά μου για την υπόλοιπη ζωή μου. Θυμάμαι μάλιστα ότι τα θεωρούσα έργα αυτά που έκανε και τα υπέγραφα κιόλας, κάποια που ήταν καλά. Γεννήθηκα σε ένα αστικό περιβάλλον. Είχα το προνόμιο να είμαι σε ένα σπίτι που διέθετε πολλά βιβλία, όχι βιβλία τέχνης απαραίτητα, αλλά βιβλία. Κάποιους πίνακες που προέρχονταν είτε από φίλους κυρίως της μητέρας μου, και υπήρχαν και έργα παλιότερα που είχαν κληρονομηθεί από παππούδες κτλ. Που ήταν αντίγραφα κατά κάποιον τρόπο, και μάλιστα μερικά από αυτά συγκεκριμένα αντίγραφα το βρήκα πολύ αργότερα, από ζωγράφους της όψιμης αναγέννησης ας πούμε. Ταξίδεψα αρκετά νωρίς στο εξωτερικό, είδα πολλά μουσεία, δηλαδή όταν έφτασα στο τέλος του σχολείου και στην αρχή ας πούμε των επιλογών για την κατόπινη ζωή μου, είχα ήδη μια αρκετά γερή εικαστική μόρφωση ας πούμε, όχι θεωρητική αλλά οπτική. Άλλωστε νομίζω ότι ένας ζωγράφος πριν από οτιδήποτε άλλο μαθαίνει κοιτώντας τη ζωγραφική άλλων. Αυτό που ελαφρά λέμε κατά καιρούς είναι επηρεασμένος από τούτο ή από εκείνο, είναι βασικά η ουσία της σχολής της ζωγραφικής. Δηλαδή, ένας ζωγράφος δεν σε επηρεάζει. Σου μαθαίνει να βλέπεις τον κόσμο με ένα άλλο μάτι που δεν είναι το δικό σου. Και βλέποντάς το έτσι, ανακαλύπτεις πράγματα που σε ενδιαφέρουν και σου φαίνονται πιο ενδιαφέροντα από αυτά που έχεις εσύ παρατηρήσει. Αυτό σημαίνει πραγματικά μια βαθιά επιρροή, με την καλή έννοια. Μετά από εκεί και πέρα, ανοίγει το σιγά σιγά το στάδιο, ας πούμε, αυτών των μικρών κατακτήσεων και αποκτάς πρώτον μια δυσδυτικότερη παρατηρητικότητα, και σιγά σιγά καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στη ζωγραφική σαν έκφραση και στο θέμα που ζωγραφίζεις σαν εξωτερική παράσταση ας πούμε. Την εποχή λίγο πριν ας πούμε τελειώσω το σχολείο είχα την ατυχία να χάσω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου περισσότερο από τη μάνα μου ήταν λίγο διστακτικός, όπως όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, στο να ακολουθήσει το παιδί του σε ένα δρόμο καλλιτεχνικό, σαν επάγγελμα. Οπότε, ύστερα από συζητήσεις που είχαν πέσει διάφορες προτάσεις και τα λοιπά, εγώ κατέληξα στο ότι, εντάξει, θα σπουδάσω αρχιτεκτονική. Αλλά, παράλληλα, θα καλλιεργώ και τη ζωγραφική μου. Μετά το θάνατο του πατέρα μου,
ίσως και σε μια αντίδραση ψυχολογική, αποφάσισα να μην κάνω αυτά που είπα, δηλαδή να μην κάνω αρχιτεκτονική, και πήγα στο Παρίσι προσπαθώντας, ψάχνοντας λίγο το χώρο του θεάτρου, ο οποίος με ενδιαφέρε πάρα πολύ, και έκανα κάποια μαθήματα σκηνοθεσίας και είδα πάρα πολύ θέατρο και έκανα και κάποια μαθήματα σκηνογραφίας. Αυτά κράτησαν 1,5 χρόνο και μετά είδα ότι το πράγμα είναι αρκετά περίπλοκο, γιατί τότε δεν υπήρχε η σκηνοθεσία σαν μάθημα που μπορούσε να το διδαχτεί κανείς στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια σχολή. Έπρεπε να δουλέψει στα θέατρα κτλ. Και κάπως εγώ δεν μου άρεσε αυτή η προοπτική και προτίμησα να γυρίσω στο σχέδιο της αρχιτεκτονικής. Και έκανα 4 χρόνια αρχιτεκτονικής, την οποία και τέλειωσα, πήρα το διπλωμά μου. Έκανα άλλο 1 χρόνο στο Παρίσι πολεοδομία. Συνέπεσε με το 68, το 1968, που ήταν μια, όπως όλοι ξέρουν, πάρα πολύ επαναστατική, έτσι, βαθιά επαναστατική στην οτροπία διαδικασία. Ακόμα περισσότερο αν είχε ζήσει τα συγκεκριμένα γεγονότα επί τόπου, τα οποία βέβαια με μαρκάρισαν. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια ήταν χούντα εκείνη την εποχή. Όσοι δεν έχουν ζήσει την εποχή της χούντας, έχουν μια τάση να το βλέπουν λίγο, πώς το πούμε, φολκλωρικά, όπως γίνεται τώρα σε διάφορα σύριαλ που βλέπουμε και τα λοιπά, όλα χαριτωμένα και αυτά, αλλά δεν ήταν καθόλου χαριτωμένα. Δηλαδή υπήρχε ένα πράγμα, ένα βαρύ χέρι, το οποίο πίεζε οποιαδήποτε προσπάθεια ελεύθερης έκφρασης, αλλά και ελευθερίας με την ευρύτερη έννοια του όρου. Εγώ στο εξωτερικό είχα προσχωρήσει σε διάφορες πολιτικές κινήσεις που είχαν σκοπό την ανατροπή της Χούντας. Ερχόμενος στην Ελλάδα στη διάρκεια της Χούντας, είχα ανοίξει με την πρώην σύζυγό μου, την πρώτη μου σύζυγο, και μια παρέα φίλων, ένα βιβλιοπωλείο με σκοπό να φέρνουμε πολιτικά βιβλία κτλ. Έστω και σε ξένες γλώσσες, κυρίως γαλλικά και αγγλικά. Και βασικά εκεί είχαμε και μια μικρή γκαλερία όπου δείχναμε έργα διαφόρων και κάναμε και εκθέσεις βιβλίων. Ήταν μια πολύ έντονη περίοδος όπου οι σχέσεις που είχε κανείς με τους άλλους ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή υπήρχε μια έντονη αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη του ενός τον άλλον. Αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα σκοπό, ότι κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, το οποίο μας ξεπερνάει. Τη διάρκεια εκείνη, δηλαδή για κάποια 4-5 χρόνια, είχα σταματήσει να ζωγραφίζω, διότι με απασχολούσε πάρα πολύ το θέμα του βιβλιοπωλείου, η οργάνωση, και βεβαίως είχε και κανείς την αίσθηση ότι υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα από τον, η ψευδαίσθηση μάλλον, ότι υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα από το να καλλιεργεί κανείς τα προσωπικά του πάθη. Δεν είναι αλήθεια αυτό το κατάλαβα αργότερα βέβαια, δεν έχει σημασία. Η μεταπολίτευση λοιπόν μέσα στην χαρά τη μεγάλη της λύτρωσης έκρυβε και μια άλλη διάσταση που ήταν η προσπάθεια όλων να φανούν ότι ήταν αντιστασιακοί, τα οποία δημιούργησαν έτσι μια υπερβολική κατάσταση και εμένα με απόθυση, και ακριβώς τη δουλειά που είχα κάνει στο Παρίσι πριν από κατέβω στην Ελλάδα και που ήταν αρκετά σημαντική σε πλήθος έργων και τα λοιπά, τα άφησα και δεν τα εξέθεσα παρά 20 χρόνια μετά, ας πούμε. Γιατί αισθανόμουν ότι το πράγμα είναι λιγάκι κάλπικο αυτό που συμβαίνει. Σιγά σιγά με τη μεταπολίτευση έκλεισε και το βιβλιοπωλείο, άλλαξε η ζωή μας και άρχισα πάλι να καλλιεργώ τη ζωγραφική με, όπως έλεγα τότε, μια διάθεση σχεδόν μαθητική.
Δηλαδή, άρχισα από το μηδέν. Από εκεί πρέπει να αρχίζει ένα ζωγράφος, από το να ζωγραφίζει μοντέλα. Καθόμουν στο εργαστήριό μου και ζωγράφιζα επί ώρες, σχεδίαζα και ζωγράφιζα το ανθρώπινο σώμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο πλούσιο θέμα από αυτό. Ζωγράφιζα λοιπόν μοντέλα, αλλά παράλληλα και άλλα θέματα και κυρίως τόπους, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τοπία, αλλά όχι απαραίτητα τοπία, και τοπία της πόλης και απόψεις δηλαδή του εξωτερικού κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Η ζωγραφική μου ήταν πάντα παραστατική, με την έννοια ότι ήταν μια εποχή που είχε κατά κάποιο τρόπο εξαφανιστεί όλη αυτή η αφηρημένη ζωγραφική που εμφανίστηκε και κυριάρχησε και γύρω στο 50 με 60, και με την εμφάνιση της pop art είχε ξαναρθεί η παραστατικότητα στη ζωγραφική. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, και τα πρώτα έργα τα οποία δεν είχα δείξει και δεν έδειξα πάρα πολύ αργότερα που έκανα είχαν τη λογική του κολάζ, ας πούμε, με κομμάτια από εφημερίδες, αλλά και με στοιχεία έτσι πιο μυθικά. Ένα πάντρεμα, θα λέει κανείς, σουρεαλισμού και μιας αντίληψης της χρησιμοποίησης, ας πούμε, πραγματικών εικόνων μέσα από τον τύπο, μέσα από φωτογραφία κτλ. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να περνάει σε ένα πιο αφηρημένο λεξιλόγιο, αφηρημένο όχι ζωγραφικά, αλλά στο επίπεδο το μυθολογικό, ας το πούμε έτσι, στο επίπεδο της αφήγησης. Ανακάλυψα τρόπους πιο εσωτερικούς, ας πούμε, αφήγησης, και άρχισα να κάνω μια σειρά έργων μικρών στο μέγεθος. Τετράγωνα έργα ήταν, μικρά, 35 εκατοστά επί 35, στα οποία άφηνα απόλυτα ελεύθερο, σχεδόν θα έλεγε κανείς σαν αυτόματη γραφή. Δεν ήταν αυτόματη γραφή βέβαια, γιατί οι εικόνες υπήρχαν μέσα μου. Απλώς συνδυάζονταν με το δικό τους ελεύθερο τρόπο. Και αυτό σιγά σιγά άρχισε να γίνεται κάτι σαν ένα εργαστήριο της ποιητικής μου, γιατί κατάλαβα ότι αυτό που μου χρειάζεται, ζωγραφίζοντας ακόμα και ένα απλό τοπίο, ήταν μια αναφορά σε κάτι πιο εσωτερικό, σε κάτι που με είχε επηρεάσει στο βάθος της ψυχής και όχι μόνο στο επίπεδο της όρασης, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτόν τον τρόπο, ή μάλλον αυτή το διάλογο ανάμεσα στην αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου, αυτό που λέμε παραστατική ζωγραφική, και σε μια πιο εσωτερική αντίληψη, εσώστρεφη αντίληψη αυτού του πράγματος, δηλαδή σε μια πιο ποιητική έκφραση, ουσιαστικά είναι το μοτίβο πάνω στο οποίο δουλεύτηκε η έκφρασή μου από το 80 και μετά μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν μιλιέται, βλέπετε. Δεν είναι υπόθεση λόγου, ας πούμε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχουν πει και κάποιοι πιο σοφοί από μένα. Έχω υπόψη μου κάποια κείμενα του Φουκώ, που προσπαθεί να διαβάσει ένα έργο του Βελάσκεθ και καταλήγει στο ότι δεν μιλιέται αυτό το πράγμα. Δεν είναι άλλες προσλήψεις, είναι άλλο το συντακτικό, δηλαδή το μυαλό δεν μπορεί να μεταφέρει μια εικόνα με λόγια. Και αυτό είναι πολύ ουσιώδες, γιατί ό,τι έλεγα πριν για την ποιητική του πίνακα, εάν δεν υπάρχει ζωγραφική πράξη επάνω που να ενδιαφέρει και να ξυπνήσει το μάτι του θεατή, δεν στέκει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα οποιοδήποτε φοβερά σοβαρό θέμα ή
ωραίο μήνυμα κτλ. Εάν η ζωγραφική η ίδια δεν σε προσκαλεί να μπεις μέσα εκεί, δεν μπαίνει. Standing and defiance against this broken world. Περισσότεροι φίλοι μου ζωγράφοι δεν είχαν αυτά τα προσόντα, χωρίς αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο ζωγράφοι από ότι εγώ, έτσι. Είναι ένα, πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι οξυμένη ευαισθησία, η οποία με το παραμικρό μπορεί να πάρει φωτιά, ας πούμε. Συν μια συνεχή έφεση και απασχόληση με αυτό το πράγμα, δηλαδή δουλειά πολύ, δεν ευδοκιμεί. Δηλαδή το όποιο ταλέντο, εάν δεν στηριχτεί πάνω σε αυτή την ευαισθησία και δεν υποστηριχτεί από μια έντονη δουλειά και μακρόχρονη, που σημαίνει όχι απλώς κάθομαι και ζωγραφίζω, αλλά σκέφτομαι τη ζωγραφική, δηλαδή είναι μέσα μου η ζωγραφική, κοιτάω έξω και βλέπω κάτι και το βλέπω ζωγραφικά. Είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο καθένας μας, ας πούμε. Πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός ζωγράφος. Και δεν είναι απαραίτητο να γεννηθεί μέσα στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία δεν βοηθάνε. Λοιπόν, στην Ελλάδα, ας πούμε, μέτρα, αν επάγγελμα σημαίνει κάτι το οποίο σε κρατάει στη ζωή, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί δεν είναι μια σκέτη έρημος η Ελλάδα από την άποψη αυτή και ειδικά για τους ζωγράφους. Και μην φανταστείτε ότι αυτό που ζούμε τώρα υπήρχε πριν από 30 χρόνια. Γιατί τώρα με όλη αυτή την τεράστια αλλαγή την οποία έχουμε ζήσει, είτε είναι τεχνολογική, είτε είναι ιδεολογική, είτε δεν ξέρω εγώ τι, η τέχνη έχει αποκτήσει μια τεράστια έκταση, ας πούμε, και μπορεί κάλλιστα να χρηματοδοτηθεί κανείς μέσα από χιλιάδες οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους, για να κάνει ένα project, να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Ακούστε, ζούμε μέσα σε μια εποχή. Η τέχνη την οποία υπηρετούμε έχει σχέση με την εποχή, με τον πολιτισμό μέσα στον οποίο ζούμε, με το παρελθόν και με το παρόν, με το τι γίνεται γύρω μας από την πολιτική σκοπιά. Όλα αυτά μας επηρεάζουν και μας κάνουν αυτό που είμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ζωγραφίσω όπως ζωγράφιζε ο Πικασό, ή ούτως ή άλλως δεν μπορώ να ζωγραφίσω όπως ζωγράφιζε ο Πικασό. Τηρουμένων των αναλογιών, τέλος πάντων, δεν έχω τις ίδιες προσλαμβάνουσες με έναν άνθρωπο του 1910, ας πούμε. Σαφέστατα και με συγκινούν τα πολιτικά δρόμενα και ειδικά σε μια εποχή που περνάμε κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές σε ορισμένα επίπεδα, παραδείγματος χάρη το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη τεράστια προβλήματα τα οποία νομίζουμε ότι είναι κάπου κρυμμένα, αλλά κατ' ουσίαν αυτά καθορίζουν τη ζωή μας. Σαφέστατα και αυτά τα πράγματα περνάνε μέσα από το έργο μου, αλλά εγώ θα ήθελα τα έργα μου να μην μιλάνε ευθέως για αυτά τα πράγματα, αλλά να δημιουργούν το υπόστρωμα, ας πούμε, ή να καθορίζουν τη συνείδηση του θεατή, να την φέρνουν σε ένα κριτικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να καταλάβει και τη ζωγραφική με το δικό του τρόπο και το τι συμβαίνει γύρω του με ένα πιο ευρύ τρόπο. Εάν αυτό είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση, θα σας απαντήσω προβοκατόρικα. Το 99,9,9% είναι εύκολη τέχνη. Και υπάρχει και μια πολύ μικρή περιοχή της τέχνης, η οποία είναι δύσκολη, ναι, είναι δύσκολη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι δεν είναι τέχνη. Ας πούμε, όλος ο κόσμος ξέρει και τον τελευταίο τραγουδιστή, τον τελευταίο ηθοποιό της τηλεόρασης, παρουσιαστή κτλ.
και δεν ξέρει απαραίτητα κανένα ζωγράφο, ας πούμε, ονομαστικά, ή δεν έχει πάει σε έκθεση. Προφανώς, λοιπόν, υπάρχει μια, ας πούμε, ένα ειδικό κοινό το οποίο έχει αποφασίσει να εντρυφήσει σε πράγματα που το υπόλοιπο κοινό δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται. Μάλλον εχθρική, θα έλεγα. Ναι, είναι λίγο άδικο αυτό που λέω. Αλλά εάν το πάρουμε η κοινωνία μέσα στο σύνολό της, δηλαδή και οι μηχανισμοί και, και η εξουσία και το ένα και το άλλο, ναι, είναι εχθρική. Δηλαδή δεν έχει βοηθήσει ποτέ την τέχνη, ας πούμε, η κοινωνία. Οι καλλιτέχνες πάντα υποτίθεται ότι είναι κάποιοι επαναστατημένοι, περίεργοι, αυτά, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να βρουν έναν τρόπο να υπάρξουν και να μας πείσουν ότι είναι σημαντικοί για να τους αποδεχτούμε. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η αγάπη και η στενή, ας πούμε, σχέση που μπορεί να υπάρχει σε πιο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες έχουν μια άλλη παράδοση, όχι για άλλο λόγο. Δηλαδή, εμείς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας και θα έλεγε κανείς ότι η ιστορία της ζωγραφικής στον τόπο είναι πολύ λιγότερη από 200 χρόνια, έτσι. Άρα, ορισμένα πράγματα είναι και φυσιολογικά. Μισώ την ταυτοποίηση, δηλαδή ο ζωγράφος ο οποίος ζωγραφίζει ένα πουλάκι και μετά μας έχει πηδήξει με τα πουλάκια 30 χρόνια, δεν. Εάν παρακολουθήσετε την πορεία μου, θα δείτε ότι καταρχήν δεν κάνω πολύ συχνά εκθέσεις. Κάνω κάθε 3-4 χρόνια, καμιά φορά και μεγαλύτερα διαστήματα, γιατί θέλω να κλείνω κάποιους κύκλους. Δηλαδή, αυτό τώρα που ζωγραφίζω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζωγράφιζα πριν από 2 χρόνια. Και το έχω πληρώσει αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που προωθούν την τέχνη γουστάρουν να έχουν σίγουρες αξίες. Δηλαδή, αυτόν τον ξέρουμε. Είναι αυτός. Θα τον πάμε εδώ, θα τον πάμε εκεί, θα τον πάμε. Για τούτον εδώ, άμα του παραγγείλουμε κάτι, μπορεί να μας βγάλει και κάτι που δεν το ξέρουμε και να μην. Δεν περνάει πολύ αυτή η αστάθεια, η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό στοιχείο σε ένα ζωγράφο. Και ευτυχώς τώρα πια αυτά τα πράγματα αρχίζουν και παίζουν με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει πια ότι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό έχει και το κακό του, αλλά έχει και αυτό το τρομερό καλό, ότι αισθάνεσαι ελεύθερος να εκφραστείς απέναντι στο πρόβλημα, το εσωτερικό, το δικό σου, όπως αισθάνεσαι. Θα πω κάτι πολύ σχηματικό. Ένας γλύπτης είναι ένας γλύπτης. Ένας ζωγράφος είναι ένας ζωγράφος. Ένας κινηματογραφιστής είναι ένας κινηματογραφιστής. Δεν πάει να πει ότι κάνουμε την ίδια δουλειά, υπηρετούμε την τέχνη όμως. Εγώ αυτός ο όρος εικαστικός που συχνά, δηλαδή προσπαθώ και όταν δίνω συνεντεύξεις σε εφημερίδα ή σε... δηλώνω ότι είμαι ζωγράφος. Δεν είμαι εικαστικός. Ζωγράφος είμαι. Μα λέω, τι θα πει εικαστικός. Εικαστικός είναι και αυτός που κάνει τα βίντεο. Είναι και... Εγώ δεν κάνω την ίδια δουλειά με αυτό που κάνει τα βίντεο, χωρίς να θεωρώ ότι αυτός δεν κάνει καλή τέχνη. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει, αλλά δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, για μένα, η ιστορία με το πινελάκι μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Για εκείνο δεν παίζει κανέναν. Όλη η ζωγραφική πράξη είναι πάνω στην επιφάνεια του πίνακα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Είναι σαν το τον ηθοποιό που παίζει θέατρο και τον ηθοποιό που παίζει στο σινεμά. Αυτός είναι εκεί παρόν, ζωντανός, συνδιαλέγεται, αν είναι και ανοιχτός σαν αντίληψη ο σκηνοθέτης, μπορεί να πάω και να τον ακουμπήσω. Έχω μια σχέση μαζί του, η οποία εκείνη τη στιγμή υπάρχει, μετά δεν υπάρχει. Δουλεύεται μέσα στο μυαλό. Το ίδιο και η ζωγραφική. Αν δεν την έχω μπροστά μου, δεν την έχω δει σε πίνακα, δεν την έχω δει κατ' ουσίαν. Την ξαναφέρνω στη μνήμη μου μέσα από άλλες εικόνες. Θα σας πω, τον πρώτο καιρό, επειδή ένας ζωγράφος αυτού του τύπου συνήθως κάθεται κάπου κλειστά και ζωγραφίζει μόνος του, μου φάνηκε και μια ευκαιρία, γιατί τέλος πάντων
έκανα αυτό που μου αρέσει. Αλλά τελικά με τους μήνες και τον ήδη ένα χρόνο και που περάσαμε, συμβαίνει κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε και που αλλάζει τη ζωή μας σιγά σιγά. Δηλαδή χάνονται κάποιες σχέσεις, χάνεται αυτή η επαφή με τη ζωντανή τέχνη κτλ. Κτλ. Και περνάμε σε άλλες μορφές, ακόμα πιο τεχνολογικές που λέτε κι εσείς. I die, my wishbone bending, to get married with a rose. Heard the waves whispering, freedom needs no home. Pirate tango to sail across the sea.